θέατρο είναι ταυτόσιμο με τη δημοκρατία. Είναι ταυτόσιμο με τη δημοκρατία, γεννήθηκε μέσα στη δημοκρατία. Επιστρέφουμε πάντα σε αυτό και η δημοκρατία τελείωσε σαν μια πράξη εξελικτική, γιατί η δημοκρατία δεν είναι κάτι το οποίο είναι σταθερό, δεν έχει μια συνταγή, δεν είναι κάτι το οποίο ακολουθείς, ας πούμε, κατά γράμμα. Είναι κάτι το οποίο είναι ρευστό, ζωντανό, ένας ζωντανός οργανισμός. Θέλει λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι είναι πολίτες, οι οποίοι έχουν σχέση με τα κοινά, έχουν ευθύνη στη ζωή τους. Και θυμηθείτε ότι τότε, το 404 π.Χ., ο Περικλής υποχρέωνε τον κόσμο να πηγαίνει στο θέατρο. Τον υποχρέωνε διότι θεώρησε το θέατρο ένα δεύτερο πανεπιστήμιο και ήταν ένας τόπος, ένας χώρος να κοιτάξει ο πολίτης τον εαυτό του, να τον κοιτάξει και να πάρει την ευθύνη του για τη ζωή του και για την κοινωνία την ίδια, γιατί ήταν αναπόσπαστο κομμάτι μιας κοινωνίας. Ο ίδιος ήταν μια κοινωνία, ο ίδιος ο άνθρωπος, ο ίδιος ο θεατής ήταν μια κοινωνία ο ίδιος. Άρα λοιπόν τον υποχρέωνε. Όπως τον υποχρέωνε να ψηφίζει. Τον υποχρέωνε να ψηφίζει. Άρα λοιπόν εδώ θεωρώ ότι το θέατρο είναι ταυτόσιμο με τη δημοκρατία. Είναι κάτι το ευγενές το οποίο υπάρχει στον κόσμο, στην κοινωνία και είναι αιμοφιλικό, ζει από τότε μέχρι σήμερα και θα συνεχίσει να ανανεώνεται και να είναι συνεχώς επίκαιρο, διότι αυτό το αναντικατάστατο που υπάρχει, ότι μπορώ να δω τον εαυτό μου, με κάνει να είμαι ένας πολίτης που έχω ευθύνη για τον εαυτό μου και για τη ζωή μου. Δυστυχώς όμως εμείς δεν ζούμε μια ζωή ενός πολίτη, ζούμε μια ζωή ενός υπηκόου. Δηλαδή υπακούμε, είμαστε υπήκοοι μιας κοινωνίας και αυτό υπήρχε από τότε, από τα αρχαία χρόνια. Δηλαδή αυτό ήταν και αυτό ήταν ένα συγκρουσιακό κομμάτι το οποίο έλεγε παράδειγμα ο Εσχύλος και φώναζε συνέχεια ότι ο λαός θα είναι υποταγμένος ή εξεγερμένος. Εξελίσσεται μια κοινωνία όταν μπορεί να διακρίνει ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μέρος μιας κοινωνίας, είναι η ίδια η κοινωνία και έχει την ευθύνη για τις πράξεις του. Πρέπει να ενεργεί σαν πολίτης, πρέπει να ζει σαν πολίτης και πρέπει να έχει ξυπνητήρια γύρω του, πρέπει να βλέπει τον εαυτό του. Πού θα τον δει τον εαυτό του? Όταν έχει έρθει η ρήξη με τη φύση, όταν δεν έχει χώρο πια να ζήσει, εδώ δείτε ας πούμε που ζούμε, δεν έχουμε χώρο, είμαστε ένας πάνω στον άλλον, τσιμέντα, αυτοκίνητα, ξεχνάμε τον εαυτό μας γιατί βλέπουμε συνέχεια εικόνες, τηλεόραση, ίντερνετ, το κινητό με τις εικόνες, παντού η ζωή μας έχει γίνει πολύπλοκη. Και εντάξει, πάμε λοιπόν και στο θέατρο, που και που, σαν να εκπληρώσουμε μια κοινωνική μας ανάγκη, μια κοινωνική μας υποχρέωση. Και να πούμε στους φίλους μας, στους ανθρώπους που ξέρουμε στο περιβάλλον μας, ότι είδαμε την τάδε παράσταση, για να συζητήσουμε να περάσουμε το χρόνο μας. Δεν είναι λοιπόν μόνο το θέατρο μια ψυχαγωγία, μια κοινωνική υποχρέωση, είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Τι σημαίνει πολιτική πράξη? Σημαίνει το ίδιο που καταλαβαίνουμε σήμερα πολιτική πράξη. Απευθύνεται σε πολίτες και όχι σε υπήκοους. Δηλαδή απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη διάθεση να πάνε στο θέατρο. Άρα λοιπόν αυτό είναι και μια παιδεία. Δηλαδή το να σε απασχολεί να δεις τον εαυτό σου σημαίνει και έναν τρόπο ζωής. Σημαίνει ότι βλέποντας μια παράσταση, βλέποντας ηθοποιούς οι οποίοι είναι στο ίδιο μήκος κύματος, να αυτοαποκαλύπτονται και να υπάρχει ένας διάλογος. Όταν βλέπεις λοιπόν κάποιον ηθοποιό να αυτοαποκαλύπτεται, αποκαλύπτεις και εσύ τον εαυτό σου, αρχίζεις να βλέπεις μέσα σου. Και είναι ο μοναδικός χώρος που ακόμα και σήμερα μπορεί να συμβεί αυτό. Δηλαδή, μπορώ να πάω στο θέατρο, έχω την επιθυμία να δω τον εαυτό μου. Αυτό λοιπόν ορίζει μία στάση πολιτική, διότι πολίτη σημαίνει ότι συμμετέχω στα κοινά, έχω σχέση με την κοινωνία που ζω, σαν άνθρωπος είμαι η κοινωνία η ίδια και ό,τι αλλάζει μέσα μου αλλάζει και την κοινωνία.
Επηρεάζει δηλαδή όχι μόνο τον εαυτό μου, επηρεάζει και την κοινωνία. Είναι λοιπόν το θέατρο όχι μια μορφή γνώσης, είναι μια εμπειρία να ανοιχτώ προς τους άλλους, να συναντηθώ και να έχω σχέσεις με τους άλλους, να δω τον εαυτό μου και να συνδιαλλαγώ, να κάνω ένα διάλογο. Ο ίδιος διάλογος που συμβαίνει μεταξύ ηθοποιού και θεατή, ο ίδιος διάλογος συμβαίνει και μεταξύ των ανθρώπων στις σχέσεις τους που ανοίγονται. Αυτό λοιπόν είναι και μια παιδεία. Όταν λοιπόν, ας πούμε σήμερα στην εποχή μας, η σχέση μας είναι να κρύβομαι από τους άλλους και να κρύβομαι από τον εαυτό μου, αυτό δεν είναι παιδεία, είναι ένας τρόπος ζωής, μια άμυνα που εναντιώνεται στην εξέλιξη του είναι μου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δεν θέλω να δω ποιος είμαι, τι κάνω εδώ, δεν θέλω να έχω ευθύνη και πολύ περισσότερο να έχω βούληση που επηρεάζει τον εαυτό μου και τα κοινά. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν είναι μια πολιτική πράξη το θέατρο. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις το κομμάτι της ψυχαγωγίας και της έκφρασης. Εδώ δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Δηλαδή η ψυχαγωγία, πάντα το θέατρο ήταν ψυχαγωγικό, αλλά δεν ήταν μόνο ψυχαγωγικό. Υπήρχε και το θέμα, ενσωματώνει μέσα του και το θεραπευτικό κομμάτι και το θέμα της παιδείας και το θέμα της έρευνας. Στο θέατρο χρωστάνε όλοι. Χρωστάει και η ιατρική, χρωστάει και η επιστήμη, χρωστάει και το σχολείο. Είναι το δεύτερο πανεπιστήμιο του ανθρώπου. Είναι ένας χώρος που υπόσχεται την ελευθερία. Και εδώ αυτό θέλει πάλι κουβέντα, θέλει συζήτηση για το θέμα της ελευθερίας. Ελευθερία σε κάποιον άνθρωπο, δηλαδή όταν οι ανάγκες τον έχουν πνίξει, μια κοινωνία που έχει δημιουργήσει τόσες ανάγκες που έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να πνιγόμαστε πια από τις ανάγκες, δεν υπάρχει χρόνος να σταθούμε, δεν υπάρχει χώρος να σταθούμε για να δούμε τον εαυτό μας και συνεχώς τρέχουμε, κυνηγάμε την ουρά μας όπως ο σκύλος σε ένα φαύλο κύκλο υποχρεώσεων και αναγκών και δεν μας μένει λοιπόν καθόλου χρόνος να κοιτάξουμε τον εαυτό μας όπου μπορεί μέσα από αυτό το κοίταγμα να εξελιχθεί ο εαυτός μας, να εξελιχθεί η σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Το θέατρο, εκεί θα πήγαινα τώρα, ότι έχει χάσει βεβαίως την ιερότητά του και τον τελετουργικό χαρακτήρα που είχε στους αρχαίους χρόνους. Αλλά αυτό συμβαίνει γιατί η εποχή έχει ανακατευτεί, η κοινωνία που ζούμε σήμερα έχει ανακατευτεί τόσο πολύ η γλώσσα μετακινήσεων των πληθυσμών, οι πολλές πίστες. Δηλαδή πρέπει να εφεύρουμε πάλι, ας πούμε, μια σχέση. Οι αρχαίοι ήταν ένθεοι. Όταν μιλάμε για τους αρχαίους Έλληνες τραγικούς, τον Αριστοφάνη, ήταν ένθεοι. Ήταν μέσα στη ζωή τους ο διάλογος με το άγνωστο. Πάρουμε παράδειγμα την Ιλιάδα ή την Οδύσσεια. Είναι ήρωες πλάνητες όπως είμαστε κι εμείς και είναι σημείο αναφοράς αν έχουμε ένα εκλεπτισμένο κοινό, ας πούμε, που αγαπάει την Ιλιάδα και αγαπάει την Οδύσσεια. Τα λέω αυτά για να πω ότι υπήρχε μια διαφορετική προσέγγιση στη ζωή, υπήρχε ένας διαφορετικός τρόπος ζωής. Υπήρχαν διαφορετικά όνειρα. Ας πω μια ιστορία έτσι που μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Ο Περικλής λέει 18 χρονών πάλευε στην παλέστρα, τώρα δεν θυμάμαι, ο Αντισθένης ήταν ο φιλόσοφος μαζί του. Και του λέει εκεί που ξαποστάσανε, ξέρεις, του λέει, θέλω να γίνω πλούσιος. Και λέει ο Αντισθένης, γιατί να γίνεις πλούσιος? Δηλαδή ήταν κατακριτέο να θέλει κάποιος αν όνειρο να γίνει πλούσιος. Του λέει, είσαι καλά, τι θες,
Θέλω να γίνεις πλούσιος. Ναι, του λέει, να σου πω γιατί θέλω να γίνω πλούσιος. Λέει, να μου πεις. Θέλω να γεμίσω, λέει, την πόλη, την Αθήνα, με αγάλματα. Έμεινε ο Αντισθένης. Λέει, ωραίο, αλλά να σου πω, δεν χρειάζεται, του δώσε τη λύση. Δεν χρειάζεται να γίνεις πλούσιος. Και τι να κάνω. Θα πάρεις το δημόσιο χρήμα και θα κάνεις το όνειρό σου. Θα υλοποιήσεις το όνειρο. Οπότε σκέφτομαι τώρα τι όνειρο είχε αυτός ο μεγάλος άντρας, ο πολιτικός, ο οποίος είναι πρότυπος. Είχε όνειρο να γίνει, να πάρει το δημόσιο χρήμα, το πλούτο δηλαδή, και να γεμίσει την Αθήνα αγάλματα. Και μετά έχει συνέχεια ιστορία, διότι όταν έγινε η ναυμαχία της Σαλαμίνας, πέρασε ο Θεμιστοκλής, ο οποίος του λέει, τώρα ξέρεις, έχουμε τόσα αλάφυρα, τόσα λεφτά που μπορούμε να φτιάξουμε 2.500 τρύπες και να κατακτήσουμε τον κόσμο. Του λέει, είσαι τρελός. Εγώ αυτά τα λεφτά τώρα θα τα πάρω και θα φτιάξω την Ακρόπολη. Και έφτιαξε την Ακρόπολη. Δηλαδή υλοποίησε ένα όνειρο. Να τα όνειρα που έλεγα προηγουμένως. Ζούμε με ένα όνειρο, πόσο εφικτό είναι και πόσο ανέφικτο και τι υπερβάσεις που κάνουμε. Και φτιάχνει την Ακρόπολη με αυτά τα λεφτά. Και πάμε, κάνουμε μια βόλτα στην Ακρόπολη. Πόσες φορές έχω πάει και έχω περπατήσει εκεί. Μου είχε χαραχτεί και στη μνήμη, ας πούμε, όλο αυτό το περπάτημα, ας πούμε, εκεί γύρω από την Ακρόπολη. Τόσο πολύ που μου είχε χαραχτεί στη μνήμη που όταν ζούσα στο εξωτερικό δεν μπορούσα. Ονειρευόμουν αυτές τις βόλτες που έκανα γύρω από την Ακρόπολη. Και συνεχίζω να πηγαίνω ακόμα να κάνω βόλτες και βλέπω ανθρώπους που έρχονται από όλα τα μέρη της γης να κάνουν ένα προσκύνημα. Φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο με ένα όνειρο 18 χρονών, με τόσους πολέμους, γιατί ήταν και ο ίδιος πολεμιστής, με τόσες κακουχίες, με όλα αυτά, να φτιάξει όλο αυτό το όνειρο, να το υλοποιήσει και να μείνει μια μνήμη χαραγμένη. Δηλαδή και η Ακρόπολη, αυτό πήγα να πω, ένας χώρος, έχει μια ατμόσφαιρα και μια ιερότητα που περπατώντας εκεί μπορεί να δεις τον εαυτό σου. Ξέφυγα λοιπόν λίγο, γιατί έχει σημασία όμως τι όνειρα κάνουμε. Τα όνειρα που κάνουμε σαν άνθρωποι είναι αυτά που μας διαμορφώνουν και σαν μια κοινωνία και σε τι κοινωνία θέλουμε να ζούμε και τι τρόπο ζωής θέλουμε να έχουμε. Είναι συνυφασμένο λοιπόν το θέατρο με τη ζωή. Το θέατρο δανείζει στη ζωή και η ζωή ανακαλύπτει τη ζωή μέσα στο θέατρο. Είναι αυτό το αντικατάστατο που έλεγα προηγουμένως, το οποίο συνεχίζει να ζει μέχρι τις μέρες μας. Κάθε φορά με ένα τρόπο να επηρεάζεται, αλλά πάντα να ανανεώνεται, πάντα να διαρκεί και πάντα να μας προσφέρει αυτή την άνεση να πάμε έστω για λίγο να πετάξουμε τη μάσκα αυτή την κοινωνική που έχουμε και να κοιτάξουμε λίγο μέσα μας. Δεν έχει σύγκριση, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το θέατρο με τις άλλες τέχνες. Δεν γίνεται να το συγκρίνουμε. Διατηρείται μέχρι σήμερα, αλλά δεν συγκρίνεται. Λοιπόν, το θέατρο σαν τέχνη είναι μοναδική και ξεχωριστή τέχνη. Δεν έχει καμία σχέση με τον κινηματογράφο, με την τηλεόραση. Είναι ξεχωριστή τέχνη και διατηρείται και θα διατηρείται γιατί είναι ζωντανή όσο υπάρχουν θεατές και ηθοποιοί. Είναι μια ζωντανή τέχνη που τη βλέπεις να συμβαίνει εδώ και τώρα, δηλαδή βλέπεις μια παράσταση εδώ και τώρα. Δεν μπορούμε λοιπόν να συγκρίνουμε τον κινηματογράφο ή την τηλεόραση με το θέατρο. Μπορεί σήμερα να επηρεάζεται το θέατρο, γιατί κάποιοι θέλουν, που είναι άνθρωποι του θέατρου, να βάζουν μέσα στοιχεία κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά, για να μην ανοίξω μεγάλο κεφάλαιο τώρα, και να επηρεάζεται το θέατρο, αλλά δεν τα έχει ανάγκη αυτά το θέατρο. Ίσα-ίσα το αντίθετο έχει συμβεί. Έχει συμβεί ο κινηματογράφος να έχει δανειστεί από το θέατρο και η τηλεόραση, παρά το θέατρο, όσο και να του προσθέτουν στοιχεία. Αν αφαιρέσεις και απογυμνώσεις το θέατρο, το θέατρο μπορεί να συμβεί χωρίς σκηνικά, χωρίς φώτα, χωρίς μουσική, από τη στιγμή που υπάρχει ένας ηθοποιός και ένας θεατής, να υπάρχει μια παράσταση.
από την πλευρά της εξουσίας ποτέ δεν μπόρεσε το θέατρο να χειραγωγηθεί εξ ολοκλήρου, δηλαδή, γιατί υπάρχουν χειραγωγημένα θέατρα και υπάρχει προπαγάνδα. Όλα αυτά τα ιδρύματα που υπάρχουν τώρα, για να μην λέω ονόματα, ας πούμε, είναι και φορείς προπαγάνδας, ας πούμε, βλέπουμε κακοποιημένα, είναι μια κακή ιστορία, βλέπουμε κακοποιημένα έργα για κάποιο λόγο, ύποπτο λόγο, δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει κλπ, αλλά εξ ολοκλήρου το θέατρο δεν μπορεί να χειραγωγηθεί. Πάντα θα υπάρχουν μικρές κοιτίδες, μικρά θέατρα, ομάδες, οι οποίες μπορεί να μην απασχολούν την εξουσία, διότι παίζουν σε μια μικρή κλίμακα, σε ένα μικρό αριθμό ανθρώπων, αλλά δεν θα μπορούν να χειραγωγηθούν. Μπορεί να τους βάζει εμπόδια με όλα αυτά, με που συμβαίνουν, με τις ανάγκες, οι εφορίες, το οικονομικό κομμάτι, ας πούμε, που δεν αντέχει η τσέπη τους και δεν ξέρω τι, αλλά πάντα θα υπάρχει τρόπος να υπάρχει θέατρο το οποίο δεν μπορεί να το χειραγωγήσει η εξουσία. Και γι' αυτό είναι ένας χώρος που υπόσχεται την ελευθερία, όχι μόνο γι' αυτό το ζήτημα ότι μπορεί να αντέξει την προπαγάνδα, αλλά επειδή είπαμε ότι συντηρείται η μνήμη και η γιορτή, ότι είναι ο χώρος που μπορεί ο άνθρωπος να δει τον εαυτό του. Αν πάμε τώρα λοιπόν στο θέμα του κινηματογράφου, γιατί και εκεί υπήρχαν αριστουργήματα, ας πούμε, στις 7ης τέχνης και ειδικά πριν και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά αλλάξαν και εκεί τα πράγματα και είδαμε και τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, πόσο την εποχή δηλαδή αυτή που συζητάμε, ο Στάλιν και ο Λένιν μιλάγανε για τον κινηματογράφο και ο Χίτλερ απ' την άλλη για τον κινηματογράφο κλπ. Και ότι ήταν ένα... αν θυμάστε και τα επίκαιρα που βάζανε πάντα στις ταινίες πριν, ας πούμε, ήταν ένας τρόπος προπαγάνδας, γιατί υπήρχε όλο το λαϊκό κοινό, ας πούμε, που πήγαινε, ας πούμε, και απευθυνόταν σε μια λαϊκή μάζα. Και έχει μια υπνοτιστική δύναμη ο κινηματογράφος στην κυβερνητική, την επιστήμη της κυβερνητικής. Βέβαια, να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι ο κινηματογράφος μπορεί να δεις ένα έργο τέχνης, υπάρχουν αριστουργήματα στο κινηματογράφο, έχει το μεγάλο προνόμιο, ενώ σου επιβάλλεται με μια εικόνα και σου επιβάλλεται με μια ιστορία η οποία έχει αρχή, μέση, τέλος και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και δεν μπορείς να δεις κάτι ζωντανό, ας πούμε, κάποιος έχει σκεφτεί για σένα, ναι. Κάποιος δεν παίζει ζωντανά, το έχει αποτυπώσει και έχει περάσει στο παρελθόν αυτή η ιστορία. Δηλαδή με το που κατέγραψε την ιστορία με ηθοποιούς κλπ. Πέρασε στο παρελθόν. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο έχει περάσει στο παρελθόν. Υπάρχει όμως κάτι, δηλαδή η οθόνη λειτουργεί σαν τρύπα. Εκεί μέσα δηλαδή, στο μισοσκόταδο, υπάρχει κάτι που εσύ βλέποντας την ταινία, αν μιλάμε για μια μεγάλη ταινία, ας πούμε παράδειγμα, υπάρχει ένα είδος κάθαρσης. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η τρύπα αυτή σου δημιουργεί, ας πούμε, κάτι για να κοιτάξεις και εσύ μέσα σου. Και εκεί μπορεί να κοιτάξεις κάτι. Αλλά το μεγάλο θέμα της χειραγώγησης με τον κινηματογράφο και της τηλεόρασης, και ειδικά της τηλεόρασης, πολύ περισσότερο, γιατί εκεί δεν υπάρχει τρύπα του κινηματογράφου που λέμε, η οθόνη δεν λειτουργεί σαν τρύπα, ας πούμε, ότι υπάρχει ένας ορίζοντας που πίσω από αυτό υπάρχει κάτι, ας πούμε. Στην τηλεόραση, στην κυβερνητική, υπάρχει αυτό το θέμα της εικόνας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τι λέει, ότι ο άνθρωπος, βλέποντας την εικόνα, επιβάλλεται η εικόνα μέσα του, δημιουργεί το feedback. Δηλαδή, το feedback είναι η παθητικότητα, ενώ βλέπεις ένα συγκλονιστικό γεγονός, δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, ένα πόλεμο, ο οποίος, ας πούμε, σαν άνθρωπος θα πρέπει να εξεγερθείς και να κάνεις κάτι για αυτή την ιστορία, ας πούμε. Βλέπεις λοιπόν αυτή την εικόνα ή τους δίδυμους πύργους που πέσανε, ας πούμε, και δεν το πιστεύεις αυτό. Είσαι παθητικός, δηλαδή δεν πιστεύεις ότι αυτό είναι αληθινό. Δεν είναι στη χώρα του φανταστικού για σένα, ας πούμε. Αλλά αυτό ήταν μια πραγματικότητα. Δηλαδή, γίνεται ένας πόλεμος, είναι μια πραγματικότητα και εσύ το βλέπεις στην οθόνη και είναι σαν να είναι στο χώρο του φανταστικού. Και αυτό σου δημιουργεί μια παθητικότητα, σου δημιουργεί μια ματέωση μιας υπευθυνότητας, μιας να κάνεις κάτι,
να βρεις κάποιον και να πεις κάτι ή να εξεγερθείς, ας πούμε, σου αφαιρεί την εξέγερση, σου αφαιρεί την αμφισβήτηση, το κριτικό πνεύμα, σου έχει καθυλωθεί, αυτά τα λέει η κυβερνητική, δεν τα λέω εγώ, το feedback το λεγόμενο ή στα ελληνικά το feedback σημαίνει επανάδραση. Δηλαδή, γι' αυτό και ακριβώς οι εξουσίες χρησιμοποίησαν τον κινηματογράφο και πολύ περισσότερο μετά την εμφάνιση της τηλεόρασης, την τηλεόραση, όπως χρησιμοποιούν τώρα και το θέμα της εικόνας με το διαδίκτυο, και εκεί πάλι το ίδιο έχουμε, δημιουργούν αυτή τη χειραγώγηση μέσω του feedback. Ο άνθρωπος είναι ανίσχυρος, αποκλείζεται, δημιουργείται αυτή η παθητικότητα και δεν μπορεί να εξεγερθεί, να αμφισβητήσει, να κριτικάρει. Δηλαδή, εδώ πια ένας φαύλος κύκλος και μια σύγχυση που έχει χαθεί ολοκληρωτικά το παιχνίδι, ας πούμε. Δεν έχει, δηλαδή, δεν υπάρχουν φίλτρα στον άνθρωπο πια για να αντισταθεί, ας πούμε, σε αυτό που συμβαίνει. Στο θέατρο δεν συμβαίνει αυτό. Δεν υπάρχει καμιά επανάδραση, δεν υπάρχει feedback. Βλέπεις κάτι ζωντανό. Εκεί υπάρχει. Ή μ' αρέσει αυτό που βλέπω, είμαι ψυχαγωγή, ή βλέπω τον εαυτό μου, ή βλέπω κάτι, ή δεν βλέπω κάτι. Είναι κάτι ζωντανό όμως. Είναι κάτι ζωντανό που συμβαίνει μπροστά σου. Μπορείς, ας πούμε, στην εποχή του Σέξπιρ, ας πούμε, πηγαίνανε να δουν οι ηθοποιούς όρθιοι και τους πετάγανε, δεν τους άρεσε το θέαμα και τους πετάγανε και ντομάτες και αγκούρια. Ήταν μια εξέγερση, ας πούμε. Και αυγά τους πετάγανε. Οι περιπλανόμενοι ηθοποιοί τρώγανε ξύλο. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση πόλεμος, ας πούμε. Ήταν κάτι ζωντανό. Ποια προπαγάνδα και ποια χειραγώγηση χωράει εδώ, ας πούμε, στον κόσμο. Τότε, βέβαια, την εποχή, ας πούμε, του Μολιέρου και του Σέξ, μιλάμε για λαϊκό θέατρο, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε ότι εκείνη η εποχή υπήρχε λαϊκό θέατρο. Καμιά σχέση, βέβαια, με την αρχαιότητα, με την ιερότητα, το τελετουργικό και το πνευματικό κομμάτι της αρχαιότητας και την πολιτική πράξη, όπως τέθηκε τότε, ας πούμε, για το ζήτημα τι είναι ευγενές, τι είναι ιδεώδες και ποιος είναι ο σωστός τρόπος ζωής, ας πούμε, και οι ηθικές αξίες. Γιατί όταν διαβάζεις ένα κείμενο του Αριστοφάνη, αυτό που τον απασχολεί είναι το εδώ και τώρα. Πώς μπορεί ένας, και στο Μολιέρο το ίδιο συμβαίνει, να ζήσει έντιμα μέσα σε μια κοινωνία η οποία οδηγείται μονίμως σε έναν εκφυλισμό και σε μια διαφθορά. Γιατί συμβαίνει αυτός ο εκφυλισμός, γιατί συμβαίνει αυτή η διαφθορά, γιατί συμβαίνει αυτή η ανηθικότητα. Όταν λοιπόν πηγαίνεις και βλέπεις μια ζωντανή παράσταση, μιλάω τώρα για την ερώτηση που τέθηκε για τον κινηματογράφο και για την τηλεόραση, δεν υπάρχει κανένα feedback. Δηλαδή υπάρχει κάτι το οποίο εξελίσσεται μπροστά σου ζωντανά, υπάρχει ένας ζωντανός διάλογος και εκεί λοιπόν, ας πούμε, υπάρχει μια ζωντανή σχέση την οποία την κουβαλάς μαζί σου και υπάρχει μια κριτική διάθεση, μια αμφισβήτηση, μια εξέγερση, υπάρχει μια ψυχαγωγία. Υπάρχουν όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως.